Στη μάχη που δίνουμε για τον δημογραφικό πρόεδρο, όλη αυτή η εναρμόνιση επαγγελματικής οικογενειακής ζωής, αυτό το χέρι βοηθείας που θα δώσουμε στο γονέα των εργαζόμενων, στη μητέρα για να δουλέψει, νομίζω πολύ σημαντικό. Φέτος, με το πρόγραμμα των συγχρηματοδοτούμενων και του τακτικού προϋπολογισμού, τα χρήματα τα οποία δίνουμε για βάουτσερ έχουν ξεπεράσει τα 479 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι έχουν δοθεί περίπου 173.000 βάουτσερ και 105.000 εξ αυτών είναι για τους γονείς, για φωνηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ενώ δεσμευόμαστε ότι για το 25 και μετά θα είναι σε ισχύ το πρόγραμμα για να προσθέσουμε 20.000 θέσεις σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ένα πρόγραμμα 70 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η σχολική χρονιά για τους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει και θέλω με την ευκαιρία και σημερινή επίσκεψη στην Αγέννη να επαναλάβω την προσήλωση της κυβέρνησής μας στην ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν οι οικογένειες να γνωρίζουν ότι μπορούν να αφήσουν τα βρέφη τους, τα μικρά τους παιδιά, σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς που να δίνουν έμφαση πρώτα και πάνω απ' όλα στην ποιότητα. Ο Υπουργός μίλησε για τους αριθμούς, οι οποίοι είναι σημαντικοί. Φέτος αυξήσαμε κι άλλο τα βάουτσερ τα οποία δίνουμε για τους παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς, για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών με αναπηρία, τα οποία δίνουμε πάντα πρώτη προτεραιότητα. Και ο σκοπός μας είναι κάθε χρόνο να μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα βάουτσερ, έτσι ώστε να απαλύνουμε οικονομικά τις οικογένειες με μικρά παιδιά και να διευκολύνουμε πρωτίστως τις εργαζόμενες μητέρες. Είναι μία ακόμα πτυχή μιας πολύ πιο πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η οποία εκπονείται από το αρμόδιο Υπουργείο. Περισσότερα θα μπορέσω να πω και εγώ σε λίγες μέρες στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι δεν αρκεί μόνο να πηγαίνουμε τα βρέφη τα παιδιά σε έναν χώρο για να περνάνε απλά την ώρα τους. Δεν είναι αυτό το όραμα το οποίο έχουμε για τους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Γι' αυτό και δουλεύοντας με μια έγκριτη ομάδα επιστημόνων, ενισχύουμε διαρκώς τις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις τόσο ευαίσθητες ηλικίες. Οι επιστήμονες μας έχουν πει με τρόπο ο οποίος είναι και θέτηκα μέσα της αμφισβήτησης ότι οι βασικές συνάψεις του εγκεφάλου ουσιαστικά δημιουργούνται τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Άρα το τι συμβαίνει εδώ και σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και στους βρεφονιπιακούς σταθμούς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τέλος, να επαναλάβω πόσο μεγάλο βάρος και σημασία αποδίδω στα προγράμματα της έγκυρης και πρόωρης διάγνωσης πιθανών μαθησιακών λειτουργιών. Τέτοια προβλήματα μπορούν πολύ πιο εύκολα να εντοπιστούν από ένα καλά καταρτισμένο προσωπικό σε παιδικούς σταθμούς. Είναι ένα νέο πρόγραμμα το οποίο θα δομολογήσουμε, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες να μπορούμε να τα εντοπίσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γνωρίζουμε ότι η έγκαιρη και πρώιμη παρέμβαση αυξάνει πάρα πολύ σημαντικά τις πιθανότητες τα παιδιά αυτά να ακολουθήσουν μετά μια τελείως φυσιολογική πορεία και φυσιολογική ζωή. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω το πρόσωπό σας, όλες και όλους τους εργαζόμενους στους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Είναι μια δουλειά την οποία κάνετε με πολύ μεγάλη αγάπη και θα έλεγα, όπως είπατε και εσείς, το κλάμα το οποίο ακούμε είναι συνυφασμένο. Είναι χαρά, είναι συνυφασμένο με τη ζωή του παιδικού σταθμού. Το πιο σημαντικό, νομίζω το γνωρίζετε και εσείς, είναι οι γονείς να αισθάνονται ασφάλεια. Ασφάλεια και ικανοποίηση ότι αφήνουν τα παιδιά τους σε ένα περιβάλλον όχι απλά ασφαλές, αλλά κυρίως δόμινο, δημιουργικό και τα παιδιά μπορεί να έρθουν μερικές φορές κλαίγοντας, αλλά κατά κανόνα φεύγουν με χαμόγελο. Τότε καλή χρονιά να έρθουν.